Κύριο Πλεύρη, καλημέρα σας. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καλημέρα. Στον κύριο Παπά, κοινοβουλευτικό καλημέρα. Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο κύριος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και οι τρεις βέβαια ξενυχτισμένοι, γιατί η συζήτηση στη Βουλή τελείωσε κάτι σε 12.30. 12.30 ώρα, παιδιά. Και άκρη δεν βγάλατε από ό,τι καταλάβατε. Τώρα, κύριε Πλεύρη, να ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί έχει ενδιαφέρον και η στάση των άλλων κομμάτων. Αυτό που λέγαμε ότι κυριάρχησε ήταν το επιχείρημα του Βορύδη, ότι γιατί δεν καταθέτεται πρόταση για προανακριτική. Θα μας το απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά. Αλλά θέλω να μας πείτε κι εσείς, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην εξεταστούν μάρτυρες και να υπάρχει και η αίσθηση, όχι μόνο στα θεωρία επάνω, αλλά γενικότερα, ότι η κυβέρνηση άρον-άρον το κλείσε αυτό το θέμα. Διότι είμαστε αρχές μέσα Μαρτίου και τι σας πείραζε αν πήγαινε ένα μήνα ακόμα η εξεταστική. Ή να κάνετε κι εσείς προανακριτική. Τι θα σας πείραζε αυτό? Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα γιατί ποιο θέμα έκλεισε, για να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εγκληματικές ευθύνες που υπάρχουν στην τραγωδία των Ντεμπών ερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μέσα σε ένα χρόνο βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης. Έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και μάλιστα με τις αλλαγές που γίνανε στον ποινικό κώδικα και την ενδεχόμενη μη χρήση των συμβουλίων, μπορούμε να μιλάμε για δικαστήριο εντός του έτους, όταν συγχρόνως τώρα που μιλάμε δικάζεται το μάτι. Άρα, χωρίς πολιτικά πρόσωπα. Στο δικαστικό, μισό λεπτό, αυτό είναι το δικαστικό κομμάτι. Στο κομμάτι της εξεταστικής, η οποία εξεταστική ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είχε να κάνει με μια ευρύτερη διερεύνηση πώς φτάσαμε στην τραγωδία, αλλά παράλληλα και τις συστημικές αδυναμίες, εκεί πέρα δεν ελέγχονται ποινικές ευθύνες, ελέγχεται το κομμάτι πολιτικών ευθυνών που υπάρχουν. Εμείς καταλήξαμε με το πόρισμά μας σε μια σειρά από παθογένειες που υπήρξανε. Και στο κομμάτι των πολιτικών προσώπων έχουμε καταλήξει και σε πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης που την έχει αναλάβει και ο ίδιος ο υπουργός τότε που παραιτήθηκε. Και αυτό το οποίο λέμε και το λέμε στο πόρισμά μας ευθέως με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια που να οδηγεί σε ποινική συμπεριφορά προσώπου του κύριου Καραμαλή. Συγκεκριμένα, τα άλλα κόμματα καταλογίζουν στον κύριο Καραμαλή ως ποινική ευθύνη, ότι αν είχε ολοκληρώσει την 717, να το πω πάρα πολύ απλά, θα είχε αποτραπεί το δυστύχημα. Αυτό το οποίο εμείς απαντάμε είναι ότι ο κύριος Καραμαλής έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ολοκληρωθεί η σύμβαση. Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι εισαγγελές κατηγορεί τον κύριο Καραμαλή για το ακριβώς αντίθετο, ότι έπρεπε να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία. Αν η εταιρεία πήγαινε έκπτωτη που έκανε την σύμβαση, δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Και επισημαίνουμε άρα ότι δεν υπάρχει καμία συνάφεια. Και για να το πω πάρα πολύ απλά, κύριε Χασαπόπουλε, το 2014 που υπεγράφει η σύμβαση έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016. Από το 2015 έως το 2019 δεν έγινε ολοκλήρωση. Αντιθέτως, έγινε σπάσιμο δύο τμήματων της σύμβασης και υπήρξαν πολλές αβελτηρίες. Ο κύριος δόθηκαν 4 με 5 παρατάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καραμαλής έδωσε την τελική παράταση που ολοκληρώθηκε η σύμβαση δυστυχώς το Σεπτέμβριο του 2023. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως παρατηρεί και πολλές οικονομικές ατασταλίες. Εξόφθαλμες. Μα όχι, εξόφθαλμες. Δεν είναι ούτε βγαζωματικό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει? Ότι έπρεπε να κηρύξετε έκπτωτη την εταιρεία. Εάν η εταιρεία πήγαινε έκπτωτη, δηλαδή κατηγορεί για το ακριβώς αντίθετο τον κύριο Καραμαλή. Ότι ο κύριος Καραμαλής έδωσε παράταση για να ολοκληρωθεί η σύμβαση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, σε αυτό το οποίο μας έστειλε προς έλεγχο, έλεγε ότι δεν έπρεπε να δοθεί παράταση. Άρα δεν θα τέλειωνε ποτέ η 7-17. Δεν λέει ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Αντιθέτως, λέω ότι έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρεία. Πώς αισθάνεται η κυβέρνηση, δεν είναι προσωπικό το ερώτημα, που βλέπετε τους γονείς των θυμάτων να τρέχουν στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν καμία σιγουριά ότι στην Ελλάδα θα μπορέσουν να βρουν το δίκιο τους. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει και με θλίβει. Και η αλήθεια είναι ότι προκαλεί σε όλους τους πολίτες ερωτήματα. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, οι γονείς των θυμάτων δεν είναι μία ενιαία ομάδα. Οι γονείς των θυμάτων έχουν λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα. Το αίτημά τους είναι κοινό πάντως. Έτσι, μην το πάμε εκεί τώρα. Δεν είναι μία ενιαία ομάδα. Είναι κοινό το αίτημά τους. Άμα δείτε ακόμα και στο Twitter, υπάρχουν γονείς που βγαίνουν στα κανάλια εναντίον της κυβέρνησης και με πολλές ενέργειες που έχουν γίνει διαφωνούν. Μην τους βάζουμε μια ομάδα τους γονείς. Όμως, οι γονείς, κυρία Βούλγαρη, είναι απολύτως λογικό και οι συγγενείς να έχουν την όποια καχυποψία θεωρούν και να κάνουν όποια ενέργεια κρίνουν. Εμείς ερχόμαστε εδώ να απαντήσουμε. Το να λέγεται όμως ακόμα και από τους γονείς ότι δεν θα βρούμε το δίκιο, ναι, να πούνε ότι οι πολιτικοί θέλουν να καλύψουν. Στη δικαιοσύνη
να συνεννοηθούμε τι δεν βρίσκουν το δίκιο. Αυτή τη στιγμή, μετά από ένα χρόνο, και επιμένω, βλέπετε, βγάζω την πολιτική γιατί στους πολιτικούς, σε εμάς και στην κυβέρνηση να υπάρχει μια καχυποψία. Το κάνετε αυτό γιατί σας βολεύει. Το γεγονός όμως ότι μετά από ένα χρόνο δεν μας βολεύει. Σας εγώ βολεύει, λέω μια πραγματικότητα, κύριε. Όταν φύγουν οι ποινικές ευθύνες από πολιτικά προσώπη της Δημοκρατίας, λες μετά ψάξε ό,τι θέλει. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό είναι. Ακούστε. Οι γονείς θέλουν να βρουν την αλήθεια. Αυτό θέλουν να βρουν οι γονείς. Οι γονείς δεν θέλουν, φαντάζομαι, να κατασκευαστούν ένοχοι. Θέλουν να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται. Ακούω φωνές που λένε ότι έχουμε καθυστέρηση στη δικαιοσύνη και συγκάλυψη από την πολιτική. Χθες τα κόμματα βγήκαν και είπαν μια σειρά από πρακτικά και πορίσματα των κομμάτων κατέθεσαν, τα δικά μας πορίσματα, αυτό που είχε μέσα στην εξεταστική. Και από τη μια πλευρά λένε για συγκάλυψη και από την άλλη πλευρά λένε ότι από την εξεταστική προέκυψαν όλα αυτά τα στοιχεία. Πώς μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο? Όλα τα κόμματα χθες επικαλέστηκαν το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη, θυμόσαστε, μετά αμέσως το δυστύχημα που έγινε. Επιτροπή, ναι. Δεν λέγανε τότε τα ίδια τα κόμματα ότι κάνετε αυτή την επιτροπή για να συγκαλύψετε? Και ξαφνικά έρχονται και λένε ότι από αυτό το πόρισμα. Θα πείτε, κύριε Παπά, σε ένα λεπτό. Ναι, να ολοκληρώσω. Από αυτό το πόρισμα, με ρωτάνε, δεν έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου με ευθύνη μου. Χρησιμοποιούν τώρα αυτό το πόρισμα για να πούνε να, σε αυτό το πόρισμα σας επισυνάπτουν 1, 2, 3 που τα έχουμε εμείς αναγνωρίσει ως πολιτική ευθύνη. Άρα, πού είναι η συγκάλυψη? Αναγνωρίσατε δηλαδή ότι καθυστερήσατε να κάνετε αυτή την επιτροπή? Αναγνωρίσατε? Όχι, αναγνώρισα. Αν δείτε τα συμπεράσματα, είναι πάρα πολύ απλά. Κακώς κόπηκε από τη δεκαετία του 90 σε πολλά κομμάτια. Ορσέ, εργοσέ, τρένοσέ, και δεν μπόρεσαν να γίνουν γρήγορα οι αναβαθμίσεις που έπρεπε. Τα προβλήματα που υπήρχαν στη Σύμβαση 7-17 και δεν οδήγησαν στην ολοκλήρωση, το γεγονός ότι υπήρξε υποστελέχωση στον ΟΣΕ που συνδυάζεται και με τα χρόνια του μνημονίου, και το κυρίαρχο που εδώ συνδυάζεται με την ποινική ευθύνη, ότι δεν τηρήθηκε και παραβιάστηκε 7 φορές ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, ο οποίος, εάν είχε τηρηθεί το μοιραίο εκείνο βράδυ, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Βάλτε μια ανωτελία, ελάτε, κύριε Παπά, από τη δικιά σας πλευρά, δώστε μια σύντομη απάντηση για να πάμε στο κύριο ερώτημα. Ότι γιατί δεν καταθέτετε για να προανακριθεί και βγήκατε και είπατε. Ξεκινάω ότι οι δικαστές δεν τα βρουν. Ξεκινάω από το ερώτημα για να το τελειώνουμε. Έχει προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία ότι θα την απορρίψει και για να κλείσει οριστικά ο κύκλος διερεύνησης των ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων. Πρώτον. Γιατί, δεύτερον. Συγγνώμη, προανακριθεί δεν μπορεί να γίνει εάν υπογράψουν. Πώς να σου πω, πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή για να συγκροτηθεί. Πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή για να. Άρα, εσείς λέτε ότι έτσι και αλλιώς είναι υποκριτικό. Λέμε, πάμε στην ερμηνεία που έχουν δώσει και επί του συντάγματος. Ακούστε με, πάμε στην ερμηνεία που έχουν δώσει επί του συντάγματος διακεκριμένοι συνταγματολόγοι, όπως ο κύριος Βενιζέλος, που λέει για τις παραλήψεις δεν χρειάζεται η άδεια της Βουλής για να τις διερευνήσει η δικαιοσύνη. Για τα πολιτικά πρόσωπα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι μετατέμπει δεν ασχολείται κανένας. 1.300.000 υπογραφές. Και χθες συγκάλυψη, ντροπή και ύβρις. Και η ύβρις ήταν η απουσία και του Μητσοτάκη και του Καραμαλή από αυτή τη διαδικασία. Συνιστά ύβρι, κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε να είναι εκεί. Και ο κύριος Καραμαλής δεν παραιτήθηκε από τίποτα, να σας πω. Από ότι παραιτήθηκε από τη Βάσανο να τον ρωτάτε εσείς τις επόμενες μέρες μετά το δυστύχημα, εάν έχει την ευθύνη ή δεν την έχει. Άρα, και πείτε μου τώρα, αν στέκει λογικά, να παραδέχεται και η Νέα Δημοκρατία ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση που έφτιαξε ο Γεραπετρίτης 2 μήνες μετά, αφού ανέλαβε, δεν θα γίνονταν το δυστύχημα. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση που ο Γεραπετρίτης την έφτιαξε 2-3 μήνες μετά, θα μπορούσε ο Τζερεμές, ο άχρηστος, ο σταθμάρχης που τον βάλανε εκεί με ρουσφέτη, αλλάζοντας τα όρια ηλικίας, να αποτρέψει το δυστύχημα. Και αυτό λένε ότι δεν έχει αιτιώδη σχέση με το δυστύχημα. Το θυμάστε? Άρα, αυτό που έλεγε ο Καραμαλής ο παππούς, το θυμάστε? Κάτι, κύριε Παπά, γιατί δεν βάζετε ένα νομικό, μια ομάδα νομικών, να φτιάξει ένα κατηγορητήριο συγκεκριμένα για πολιτικά πρόσωπα? Μα ποιος σας είπα, μα τα καταγράφουμε όλα και πήγαμε και το πόρισμά μας στον εισαγγελέα. Τι εννοείτε? Εσείς, γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία. Φέρτε μας μια κατηγορία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα λέει αυτά. Στο δικό μας το πόρισμα περιγράφονται πάρα πολύ συγκεκριμένα τα σημεία στα οποία πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες. Και σας λέω λοιπόν εγώ. Πρώτον, δεν υπήρχε το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου στον ΟΣΕ. Δεύτερον, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Είναι απολύτως σαφές ότι εδώ πέρα πρέπει να ερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας, και βεβαίως τοποθετήθηκε έτσι όπως τοποθετήθηκε ο Σταθμάρχης.
Επί του πολιτικού τώρα. Θυμάστε το παλιό που έλεγε ο παππούς Καραμαλής, έξω πάμε καλά. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά ούτε μέσα ούτε έξω. Διότι μέσα έχει 1.300.000 υπογραφές. Δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική αυτές πολιτική ιστορία. Αυτές οι υπογραφές θα μπορούσαν να αλλάξουν την διαδικασία, δεν θα μπορούσε να γίνει άρση της πολιτικής ασυλίας, της βουλευτικής ασυλίας με αυτές τις Αυτή τη στιγμή μόνο ως πολιτική πίεση και μόνο αν είχε τη στοιχειώδη ευθεξία ο Καραμαλής να πει αυτό που είπε ο Σπίρτζης, είμαι έτοιμος να πάω στη δικαιοσύνη. Θα μπορούσε να γίνει. Στη διακριτική ευχαίρεια του κ. Καραμαλή και καλύπτεται. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη, πριν τέρψω μου. Δεύτερον, τι γίνεται στο εξωτερικό τώρα, γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι και έξω. Το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου και ξεκινάει από τις παρακολουθήσεις, την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, την άσκηση πιέσεων σε δημοσιογράφους και φτάνει και στον τρόπο άσκησης καθηκόντων των υπουργών. Δεύτερον, η Κομισιόν προχθές είπε ότι θα εξαντλήσει τα όρια των αρμοδιοτήτων της, στέλνοντας και τεχνικά κλιμάκια για να δει τι έχει γίνει με την περιβόητη σύμβαση και θα ασχοληθεί με το θέμα. Τρίτον, το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι θα πάει στις αρμόδιες επιτροπές πολιτικών ελευθεριών και μεταφορών το ζήτημα των τεμπών. Το θέμα λοιπόν δεν κλείνει, θα το βρίσκει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία και αυτή η τσάτρα πάτρα διαδικασία κλεισίματος, κουκουλώματος και συγκάλυψης που αποτελεί, λέω, ντροπή και ύβρι, δεν θα έχει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα. Με την παρέμβαση της εισαγγελίας από την Ευρώπη, της εισαγγελέως, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο στο Σύνταγμα? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ. Διότι θυμήθηκα, μόλις άκουσα την παρέμβαση, ότι είχε έρθει και η Επιτροπή, η ΠΕΓΑ στην Ελλάδα. Και δεν τη δέχτηκαν οι κυβερνητικοί να συζητήσουν. Κύριε Παπά, με συγχωρείτε, το άρθρο το 86 αυτό μπορεί λέω να μιλάει το ΚΚΕ. Αυτό λέω. Η αναθεωρήση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεχίσαμε εμεί. Το άρθρο 86. Το άρθρο 86 υπάρχει μια μέθοδος. Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και το ΠΑΣΟΚ να μην αλλάξει. Μισό λεπτό. Άλλαξε μόνο στην παραγραφή. Το ΚΚΕ μπορεί να μιλάει για καταρρίση. Όταν κάναμε αναθεώρηση πριν 3 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν δίνει την αλλαγή? Όταν κάναμε την αναθεώρηση πριν 3 χρόνια, εσείς την προκαλέσατε. Τις αποσβεστικές πρωτοβουλίες. Αυτό και κάναμε σωστά. Είπε κανείς να μην περνάει από τη Βουλή υπόθεση. Και παίρνετε την ευθύνη να πείτε ότι ο Καραμαλής δεν πρέπει να πάρει. Άρα δεν συμφωνείτε ούτε εσείς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Πάμε λίγο παρακάτω. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα είναι Ρουμάνα και στη Ρουμανία υπάρχει η ίδια διάταξη που υπάρχει στην Ελλάδα. Όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε λίγο, αν έβγαινε ο Καραμαλής όμως και έλεγε αυτό που είπε ο Σπίρτζης, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όχι, ο κύριο Σπίρτζης δεν παραιτείται από τίποτα, κύριε Χασαπόπουλε. Γιατί ο κύριο Σπίρτζης. Δεν θα παραιτηθεί. Λέει, πάω στη δικαιοσύνη, ανοιχτό είναι. Ο Σπίρτζης, προσέχτε. Βουλευτής δεν είναι για να έχει βουλευτική ασυλία πρώτον. Και δεύτερον, με το άρθρο 86 έχουν παραγραφεί γιατί έχουν περάσει 2 σύνοδοι. Το αλλάξαμε μετά. Όλα τα δικήματα, τα τυχόν του κύριου Σπίρτζη. Όχι, άλλαξε, αλλά ο κύριο Σπίρτζη ήταν πριν αλλάξει. Ήταν 15-19. Άρα, όχι, κυρία Βουλγαρία, δεν έχει μια αξία για να δούμε την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια υποκρισία? Ο άνθρωπο λέει πάω στη δικαιοσύνη. Πάω στη δικαιοσύνη. Και ξεκινάτε τι σοφιστίες. Με το άρθρο 86 έχουν παραγραφεί τα υποτιθέμενα δικήματά του και δεν είναι βουλευτή. Άρα δεν μπορείτε να ρωτήσω κάτι απλό, αφού ο κύριο Καραμαλή στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει κάτι να φοβάται. Μα δεν έχει, έχει έρθει κάποιο. Δεν βάζει τον εαυτό του ενώπιον. Κυρία Βούλγαρη, αυτή τη στιγμή ρώτησε ο κύριο Χασαπόπουλο κάτι πάρα πολύ απλό. Κατηγορητήριο για ευθύνες του Καραμαλή συνδυαστικά με το δυστύχημα των τεμπών δεν έχει καταθέσει κανένα κόμμα. Προανακριτική για αυτό το λόγο δεν έχει καταθέσει κανένα. Κανένα προανακριτική. Μην αδικήσουμε τον κύριο Καραθάνη. Και δεύτερον, και λέμε, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν έχουμε καταλήξει. Ο δε κύριο Καραθάνης, που λέει στο ΚΚΕ, για να καταλάβουμε τώρα που θα τοποθετηθεί, βρίσκει ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπουργούς από το 2009 μέχρι το 2023. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι μας λέει το ΚΚΕ και η αντιπολίτευση, ότι ένας που διετέλεσε ο Ραγκούσης υπουργός το 9 ή ο Βορύδης το 11 ευθύνονται ποινικά για το δυστύχημα των τεμπών του 23. Τέτοιες ακροβασίες νομικές. Να ξεκινήσουμε από την αρχή και να πούμε ότι αν το ΚΚΕ, σας το λέω τώρα, εάν το ΚΚΕ δεν πήγαινε στην αρχή να πει Εξεταστική Επιτροπή, δεν θα έβρισκε την ευκαιρία ο Μητσοτάκης να πάει σε Εξεταστική Επιτροπή. Εάν λέγατε κι εσείς Προανακριτική Επιτροπή, τότε μπορεί να υπήρχε ένα μπλοκ αντιπολίτευσης που ήθελανε όλοι προανακριτικοί. Ήταν ζεστό το θέμα. Το ότι συζητάμε αυτό το ζήτημα 4 μήνες συνεχόμενα και ότι παραμένει στην επικαιρότητα είναι ακριβώς γιατί υπήρξε Εξεταστική Επιτροπή.
διαφορετικά θα είχε θαυθεί. Εμείς, προσέξτε, είπαμε και εξεταστική και τις προανακριτικές ψηφίσαμε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, όχι μόνο δεν βάλαμε πλάτη. Η πρόταση μας για εξεταστική. Η πρόταση μας για εξεταστική. Αλλά ψηφίσαμε και τις προανακριτικές που καθέσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή την άποψη, το ότι υπήρξε εξεταστική, παρέμεινε το θέμα στην επικαιρότητα, παρά τις προσπάθειες συγκάλυψη από την πλειοψηφία για να μην εξεταστούν μια σειρά μάρτυρες, αλλά βεβαίως και τις άγονες αντιπαραθέσεις που έγιναν για να συγκαλυφθούν αιτίες και υπαίθεις από τα άλλα κόμματα, βγήκαν σημαντικά και πολύ σοβαρά συμπεράσματα που φώτισαν και αιτίες και υπεύθυνους και επιβεβαίωσαν ότι έχουμε να κάνουμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Δεν ήταν ένα στιγμίο περιστατικό που δεν τηρήθηκαν οι γενικοί κανονισμοί από δύο ανθρώπους, άρα έγινε αυτό. Όταν δεν λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας. Ποιες ευθύνες πόσοι υπουργοί έχουν? Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι από το 2010 επί της ουσίας με τον νόμο ΡΕΠΑ, όπου διασπώνται τελείως οι εταιρείες ανάμεταξύ τους και μειώνεται κατά 50% το προσωπικό του ΟΣΕ με τις μετατάξεις, από τότε ξεκίνησε το ζήτημα της μη ασφάλειας. Υποθηκεύτηκε και υποθάλπτηκε η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφόρων και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ήταν συνεχόμενο, εδώ υπάρχουν συμβάσεις από το 2007 που ακόμη και τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Για συστήματα ασφάλειας δεν είναι μόνο 7-17. Εδώ βγαίνει η ίδια. Είμαστε όλοι πολύ καλά τότε. Εδώ. Ο ΣΕ έσπασε για να πουληθεί και για να κλείσει. Και όχι μόνο αυτό, ήταν απελευθέρωση της αγοράς, η ευρωπαϊκή πολιτική. Και βεβαίως εδώ πέρα, αυτοί οι οποίοι βιώνουν τιμητές τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να κυκλοφορούν τρένα στο δίκτυο το ευρωπαϊκό που δεν τηρούν τις προδιαγραφές? Το 95% των τρένων που κυκλοφορεί στην Ελλάδα δεν τηρεί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και πυρασφάλειας. Αυτό βγήκε μέσα από την Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδειοδοτεί την τρένωση? Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ρεσοφθήνες? Γιατί βγαίνει η Επιτροπή για να πέτρει και λέει. Γιατί βγαίνει, η Επιτροπή. Προσέξτε. Το να μην έχει φωτοσήμανση. Το να μην έχει φωτοσήμανση όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλα αυτά τα χρόνια. Φωτοσήμανση, το πιο απλό πράγμα. Φανάρια δηλαδή. Τότε δεν είναι ζήτημα. Το να μην έχει τηλεδιοίκηση που υπάρχει σχεδόν παντού. Είναι θέμα. Και αυτό μιλάμε για έναν άξονα, δεν μιλάμε για ένα πολυκλαδικό δίκτυο. Και αυτά είναι όλων των κυβερνήσεων συνέπεια. Η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και βεβαίως και η έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Και από αυτήν την άποψη εμείς καταθέσαμε δύο πολύ συγκεκριμένες κακουργηματικές πράξεις που δια των πράξεων ή των παραλήψεων οι υπουργοί όλοι αυτοί συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία. 10 υπουργοί. Συνέβαλα σε αυτή τη. Βεβαίως. Δηλαδή ο κύριος Ραγκούς, βεβαίως, γιατί ήταν τρεις μήνες υπουργός. Ήταν μια επί Παπαδήμου, συνεχόμενη. Αυτό στο δίνει δικαιοσύνη. Πόση ευθύνη έχει. Όχι, αλλά ήταν μια συνεχόμενη. Ήταν μια συνεχόμενη διαδικασία. Όλοι ο ένας συνέχιζε από εκεί που το άφησε ο άλλος. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε. Όχι καμία σύμβαση. Ευθύνη, λέει, ποινική. Καμία σύμβαση να μην έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν καμία σύμβαση? Είναι δυνατόν να μην έχει ολοκληρωθεί καμία σύμβαση για τα ζητήματα ασφαλείας? Γι' αυτό να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν, εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν για τους υπουργούς. Και βεβαίως το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να βάλω στη συζήτηση είναι ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια συνολικότερη. Δηλαδή το ότι δεν διώκεται σήμερα ο κύριος Καραμαλής είναι και ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και θα σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί είναι ευθύνη? Γιατί είναι ευθύνη, γιατί διατήρησαν το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και άρα λοιπόν η εκάστοτε πλειοψηφία σήμερα της Νέας Δημοκρατίας θα αποφασίζει αν θα διώκεται ή όχι ένας υπουργός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν εμείς καταθέσαμε πρόταση στην αναθεώρηση του συντάγματος να καταργηθεί αυτό το άρθρο, γιατί με αυτό δεν διώκεται ούτε ο κύριος Πύρτζης, για παράδειγμα, γιατί του προηγούμενου έχουν παραγραφεί. Και ούτε και... Όχι, για τα κακουργήματα δεν έχουν παραγραφεί. Έχει παραγραφεί δύο συνόδους. Για τα κακουργήματα δεν έχουν παραγραφεί. Δύο σύνοδοι. Καλά, εντάξει. Οι αυτό είναι ερμηνεία δικιά σας. Όχι ερμηνεία. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Είναι σαν να έχει γίνει. Αυτό, λοιπόν, σαν να τελειώνει η εκπομπή, με συγχωρείτε, πρόσεξε, κύριε Καραθανασόπουλε. Πρόσεξε όμως. Είναι σαν να βγαίνουμε εδώ απ' έξω, να βλέπουμε μπροστά μας ένα δυστύχημα, να σκοτώνει ένας οδηγός ένα πεζό.
Και να έρχεται ο δικηγόρος του οδηγού και να λέει: δεν θα συζητήσουμε για το δυστύχημα μόνο, θα συζητήσουμε για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα από το 1997 και μετά. Μα εδώ πέρα μιλάμε για σιδηρόδρομο, μιλάμε. Ναι, μιλάμε για κρατική ευθύνη. Μιλάμε για κρατική ευθύνη. Η υποδομή είναι κρατική ευθύνη. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνη υπουργοί που δεν υπήρχε κρατική υποδομή. Δεν θα το δούμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως να το δούμε. Δεν θα δούμε ότι δεν υπήρχε ένα σύστημα ασφάλειας. Αλλά στα Τέμπη, τρεις προϋποθέσεις, εάν υπήρχαν, μία από τις τρεις δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Οι εργαζόμενοι είχαν μειωθεί για όλο το κυβερνήσιο. Πολύ σωστό να δούμε. Η εντατικοποίηση του ανθρώπου. Δεν ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Κανείς δεν ελέγχει. Αυτό πιανού ευθύνη. Το ότι δεν ελέγχει το ότι μεταφέρει εμπορικές αμαξοστοιχίες. Παρακαλώ. Λέει ο Παπάς ότι πάνω που πάμε να στριμώξουμε τον Καραμαλή για το συγκεκριμένο που έγινε υπουργό, που έγινε το δυστύχημα. Εσείς λέμε. Πάμε και, το πλέμι, Σπίτζης, πάμε και για τον Παπά. Ο κύριος Σπίρτζης δεν έχει ευθύνες που δεν λειτουργούσε τίποτα. Πάμε στη δικαιοσύνη. Δεν υπήρχε τίποτα. Αν του είχαν βρει του Σπίρτζη το παραμικρό, δεν θα τον είχαν κάνει φίλο και φτερό. Αυτό δεν είναι ευθύνη. Δεν είναι συνεχόμενη αυτή η ευθύνη. Και λέει ο Σπίρτζης ότι θα πάμε. Γι' αυτό κάνουμε μια συζήτηση τέτοια, η οποία δεν οδηγεί πουθενά για ποιο λόγο. Ο Σπίρτζης ζητάει να ελεγχθεί και ο Καραμαλής λέει προ Θεού που είμαι ελέγχθεν. Που τα τρία κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουν ψηφίσει. Λέει ο κύριος Παπάς, προσέχετε για να κάνουμε. Λέει, μα αν είχαν βρει κάτι για τον κύριο Σπίρτζη, ναι, θα τον είχαν αφήσει. Μα οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα, ό,τι έστειλε για τον κύριο Καραμαλή. Τώρα την επικαλείστε. Τώρα την επικαλείστε. Παράβαση, οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα μιλάει μόνο για την οικονομική απιστία. Για την οικονομική. Επειδή δεν το έχω μπροστά μου, τώρα δεν είναι το ίδιο. Ναι, αλλά σε σχέση με την 717 να ολοκληρώθηκε ή όχι, είναι το ίδιο. Σε σχέση με αυτό. Βλέπετε ότι και η συζήτηση για την 717 μπορεί να παρακάμψει τη συζήτηση για το δυστύχημα. Διότι ο Γεραπετρίτης δεν ολοκλήρωσε την 717. Θα μιλήσετε όλοι. Μισό λεπτό. Ποια είναι η πολιτική. Ποια είναι η ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη του κ. Εδώ λοιπόν, κυρία Βουλγαρία, ερχόμαστε και με ειλικρίνεια λέμε και στους συγγενείς των θυμάτων ότι έχουμε την αποσύνδεση πολιτικής με την ποινική ευθύνη. Η ποινική ευθύνη, αυτά τα οποία σας περιγράφουν τώρα, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όταν ακούσατε τον κύριο Καραθανασόπουλο και σας λένε ότι ευθύνονται υπουργοί του 2009, στο μυαλό σας λέτε μπορεί να ευθύνονται πολιτικά ότι δεν κάνουν σωστά πράγματα. Αλλά να ευθύνονται ποινικά, δηλαδή οι παραλήψεις που τυχόν κάναν να συνδέονται με το δυστύχημα κατά τέτοιο τρόπο. Εμείς στο πόρισμά μας έχουμε γράψει συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα πράγματα που γίνανε και αφορούν όλη αυτή την περίοδο και συνιστούν πολιτικές ευθύνες. Και στον κύριο Καραμαλή, προφανώς υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη όταν γίνεται αυτό το δυστύχημα επί των ημερών του. Αξιολογούμε όμως τη συμπεριφορά του. Και λέμε σε αυτή τη συμπεριφορά ότι ο συγκεκριμένος υπουργός προσπάθησε να ολοκληρώσει την 717. Η 717 στο χρονοδιάγραμμά της ήταν να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2023. Παρέλαβε 18%. Παρέλαβε 18%, το έφτασε 70%. Αλλά υπάρχει αντικειμενική πολιτική. Μισό λεπτό. Ωραία, εγώ δεν θα αμφισβητήσω την προσπάθεια του κυρίου Καραμαλή. Όμως, όταν ο κύριος Καραμαλής 10 μέρες πριν το δυστύχημα βγαίνει κουνώντας το χέρι, δεν θα το ξεχάσει νομίζω κανένας Έλληνας πολίτης αυτό το πλάνο, και λέει ότι είναι ντροπή να μιλάτε για την ασφάλεια, τότε λοιπόν ποιος έχει την ευθύνη όταν ο γονιός που βλέπει τον κύριο Καραμαλή και τον εμπιστεύεται, γιατί μπορεί να τον έχει ψηφίσει. Κυρία Βούλγαρη, λέει, πήγαινε με το τρένο, παιδί. Κυρία Βούλγαρη, ο κύριος Καραμαλής, όπως και ο κάθε υπουργός, θεωρεί ότι ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, όταν λέμε κάτι είναι ασφαλές, λες. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Έχει πάρει στα χέρια του 4-5 έγγραφα που του λένε μηχανοδηγοί. Να δούμε τα 4-5 έγγραφα τι λένε. Εγώ σας λέω, ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, εάν τηρούνταν, δεν θα είχε συμβεί τότε. Μα του λένε οι μηχανοδηγοί. Ο κύριος Καραμαλής. Μα γιατί δεν με ακούτε όμως, επιμένετε σε αυτό που θα σας ακούσω μόλις τελειώσω. Μα κύριε Πλεύρη, πάνω σε αυτό που σας ακούω. Γιατί δεν καλείτε τον κύριο Καραμαλή. Κύριε Βουλγαρή. Δεν έρχεται. Θα σας πω. Θα σας πω κάτι απλό για να γίνει κατανοητό. Θα σας ρωτήσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκης βάζει τον Πλεύρη στο Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί τον βάζει? Για να είναι τροχονόμος. Όχι, δεν είναι τροχονόμος. Αλλά τι, για να διαβάζει εκθέσεις. Ο κύριος Καραμαλής. Να κάνει διαπιστώσεις. Όχι, δεν είναι καμία διαπιστώση. Γιατί, μισό λεπτό, κύριε, θα απαντήσετε. Όταν γινόταν η ιστορία του Καλατράβα, βγήκε η κυβέρνηση και είπε στο στάδιο Ολυμπιακού, παιδιά, θα πέσει στο στέγαστρο, κλείστε το στάδιο. Δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο και με τα τρένα. Με συγχωρείτε, με τα τρένα, κύριε Χαζαπούπουλο, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Με τα τρένα, επειδή τα συστήματα σήμερα, η 717 δεν υπάρχει. Καταστράφηκε με τον Ντάνιελ.
Μισό λεπτό. Τρένα κυκλοφορούν σήμερα. Ναι, αλλά πήρατε μέτρα. Μισό λεπτό. Πάει πιο σιγά το τρένο. Πάμε λοιπόν. Πάει μία στα μέτρα. Στα μέτρα. Πάμε λοιπόν τα μέτρα. Γιατί δεν τα κάνατε τότε αυτά. Μα τα μέτρα τα οποία είχε πάρει ήταν ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας. Ο γενικός. Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας. Δεν κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Η ένταξη. Δηλαδή λέμε ότι ο Καραμανλής έκανε ό,τι μπορούσε και τρεις μήνες μετά ο Γεραπετρίτης έφτιαξε την κλειδίκηση. Κύριε Παπά, ακούστε. Πάμε να δούμε λίγο. Τρεις μήνες ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ξεκινήσει με την παράταση του 21. Ο... Δεν πήγε δια μαγείας ο Γεραπετρίτης. Δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω, κύριε. Μας, μα, ναι, αλλά δεν απαντάτε. Κύριε Παπά, αφήστε να, το σας παρακαλώ. Κυρία Βούλγαρη, κυρία Βούλγαρη. Ο κύριος Καραμαλής έχει τους γενικούς κανονισμούς κυκλοφορίας. Εάν τηρούνταν αυτοί οι γενικοί κανονισμοί που έχουν μέσα και το σταθμάρχη και οι μηχανοδηγοί και τις ταχύτητες και όλα. Ενέταξε την ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε από το 16 να έχει ενταχθεί το 19 και τα τρένα, εάν κινούνταν και τηρούνταν ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, σας λέω, ήταν ασφαλή. Σας ξαναλέω. Δηλαδή, σας... ότι αν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά για να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει να πάρουν και τα υπόλοιπα συστήματα, γιατί κάποιος μπορεί να μην τον τηρήσει. Δεν θα υπάρχουν φανάρια. Δεν θα υπάρχουν μα υπάρχουν και άμα κάποιος παραβιάσει το φανάρι, κύριε Παραθανασόπουλε. Μα δεν παραβιάσει φανάρι. Μα γι' αυτό υπάρχει ο γενικός. Υπάρχει ένας υπουργός που δεν τηρεί κανείς τον κανόνα. Μα δεν τηρεί κανείς, για με συγχωρείτε κύριε Χατζαπούλε, τα τρένα. Να κινούνταν όλο αυτό το διάστημα. Γενιδούνια, τα τρένα κινούνταν αυτό το διάστημα. Και τον κύριο Γενιδούνια που έστειλε 5 φορές έγγραφα. Γιατί δεν τον καλέσατε στην εξεταστική. Εξετάστηκε το ανώτερο όργανο που υπήρχε από τους εργαζομένους. Δεν εξετάστηκαν όλοι οι εργαζόμενοι και η κατάθεση του κυρίου Γενιδούνια ήρθε στην Επιτροπή και αξιολογήθηκε. Πώς αξιολογήθηκε. Γιατί ήρθε στην κατάθεση. Έχει έρθει από το φάκελο. Εδώ μας κατηγορούν, κύριε Χασαπόπουλο, κύριε Βούλγαρη, για ποιο λόγο δεν ήρθε όλος ο φάκελος από τη δικαιοσύνη. Ετηθήκαμε το φάκελο και είπα... επειδή είναι ανοιχτή ανάκριση, συγγνώμη. Έκρινε η δικαιοσύνη τι θα συμβεί. Εάν η Επιτροπή πήγαινε μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τον Μάιο, μέχρι τον Ιούνιο. Μα δεν ήταν θέμα χρονικό. Δύο παρατάσεις πήγαινε. Γιατί την κλείσατε. Ολοκλούς γιατί να μην περιμένετε όλη την έρευνα. Ακούσατε και τον κύριο Παπά και τον κύριο Καραθανασόπουλο εδώ να σας λένε τα σημαντικά στοιχεία που υπήρξαν από την εξεταστική. Εσείς κύριε Καραθανασόπουλο. Γίνανε και άλλα. Πάμε στον κύριο Παπά. Δύο σημεία. Έμεινε εκκρεμές το ζήτημα της συγκάλυψης του χώρου του εγκλήματος. Απολύτως. Συμφωνώ με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Δεν κατάλαβα. Αυτά εξεταστήκατε. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Όλος ο κόσμος λέει ότι υπάρχουν ανοιχτές πληγές γύρω-γύρω και εσείς πήγατε και βάλατε μία γάζα και το κλείσατε. Εγώ λοιπόν κύριε Χασαπόπουλε λέω επειδή το όπως πολύ σωστά λένε και το 77% του κόσμου αμφισβητεί όπως το 67% τη δικαιοσύνη, καλό τους πολίτες που ενδιαφέρονται, οι συγγενείς το έχουν κάνει ήδη, να διαβάσουν το πόρισμα. Κάποιος να διαβάσει το πόρισμα και να δει αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει δουλειά. Ήταν κάτι ανθρώπινο. Εγώ βρέθηκα στο σημείο του δυστυχήματος 4:20 τα ξημερώματα. Κοντά ήμασταν, κύριε Παπά. Ήταν λίγο πιο νωρίς εκεί ο κύριος Πλεύρης ως υπουργός υγείας εκείνες τις μέρες. Την ίδια ημέρα εννοείται. Ναι. Θέλω ανθρώπινα λοιπόν να τον παρακαλέσω να μην αφήνει ούτε το παραμικρό υπονοούμενο ότι η ευθύνη μπορεί να έχει ένας από τους μηχανοδηγούς. Εγώ δεν με οποίος... έχετε ακούσει. Εγώ σας είπα συγκεκριμένα. Είπατε τη λέξη μηχανοδηγός. Είπε γενικότερα για τους μηχανοδηγούς. Οι μηχανοδηγοί λοιπόν εκεί πέρα είχαν... ξέραν ότι δουλεύουν με κίνδυνο. Το είχαν δια του συνδικαλιστικού τους οργάνου κάνει γνωστό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και βεβαίως έχουν κάθε υποχρέωση την εντολή του κάθε σταθμάρχη να τη θεωρούν άρτια. Ο σταθμάρχης είναι σαν τον πύργο ελέγχου στα αεροδρόμια. Αλίμονο αν ο κάθε πιλότος κάνει ό,τι του καπνίσει. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό. Παρατήρηση δεύτερη. Και όλο αυτό το διάστημα βλέπετε πόσα περιστατικά στο παρατρίχα γλιτώσαμε. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε, υπάρχει βίντεο από την ίδια τη νύχτα του δυστυχήματος, όπου είναι ανάποδα τα κλειδιά στο σταθμό της Λάρισας. Έρχεται ο προαστιακός από τη Θεσσαλονίκη και βάζει όπισθεν. Και επειδή έχουν προνοήσει οι μηχανοδηγοί και ξέρουν ότι ζουν επικινδύνως. Έχουν το κινητό μπροστά στην καμπίνα μηχανοδήγησης και παίρνουν το βίντεο και έχει καταγραφεί αυτή τη στιγμή. Τώρα τη δεύτερη παρατήρηση. Εσείς τι καταλάβατε. Υπάρχει ενδεχόμενο η εμπορική αμαξοστοιχεία να κουβαλούσε τίποτα παράνομο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Είναι προφανές ότι υπάρχει και έχουν και οι συγγενείς κινηθεί και θα πρέπει και αυτό να εξεταστεί. Επιτρέψτε μου μία παρατήρηση. Θέλω λόγω της έκρηξης και των ευρημάτων. Όχι, θέλω να πω, έχετε κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία, αυτό ρωτάμε. Λόγω της έκρηξης και των ευρημάτων. Τα ευρήματα υπάρχουν εγκάβματα τα οποία έχουν περάσει μέσα.
μέσα από τις στολές οι οποίες υποτίθεται ότι είναι στολές πυροπροστασίας. Άρα συνάγεται ότι κάτι πρέπει, να υπήρχε εκεί. Ένα. Το δεύτερο. Θέλω να κάνω αυτή την παρατήρηση και να την υπογραμμίσω. Ακόμα και αν επικεντρώσουμε την συζήτηση όλη στην εκτέλεση της σύμβασης 717, κινδυνεύουμε να μην πάμε να βάλουμε το δάκτυλο στην πληγή του δυστυχήματος. Βεβαίως να συζητήσουμε τις ευθύνες όλων. Αλλά δεν είναι μόνο. Αλλά να μην συζητήσουμε. Προφανέστατα, αυτό σας λέμε από την αρχή. Όμως εσείς τα όχι, όχι. Κύριε Πλεύρη, τώρα. Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ. Χωρίς την 717, σας λέω λοιπόν, ο Γεραπετρίτης έφτιαξε την τηλεδιοίκηση της Λάρισας τρεις μήνες μετά. Τι είναι η τηλεδιοίκηση της Λάρισας? Το ταμπλό το οποίο βλέπει μέχρι τους νέους πόρους στην Πιερία. Δηλαδή και το σημείο του δυστυχήματος. Τι δεν έβλεπε ο ακατάλληλος υπερήλικος σταθμάρχης? Το σημείο του δυστυχήματος. Γιατί δεν το έβλεπε? Γιατί δεν έκανε ο Καραμαλής για 4 και πλέον χρόνια αυτό που έκανε ο Γεραπετρίτης σε 3 μήνες? Ήταν η ολοκλήρωση 717. Όχι! Και ο σταθμάρχης δεν έβλεπε ήτανε. Την αρχή. Δεν αλλά ήτανε. Κύριε Παπά, είπατε κάτι και εγώ θέλω να σας δώσω αυτό. Ο κύριος Παπάς ήταν το βράδυ και εγώ έφτασα εκεί πέρα. Πιστεύετε, κύριε Παπά, ειλικρινώς, γιατί υπάρχει και μια τέτοια κατηγορία ευρύτερη, ότι ο κόσμος που ήταν εκείνο το βράδυ εκεί πέρα, εκείνο το βράδυ, πυροσβέστες, ΕΚΑΒ, οτιδήποτε, πήγανε να συγκαλύψουν εσείς τίποτα? Πήγατε να συγκαλύψετε ο Τριαντόπουλος. Πιστεύετε δηλαδή ότι εγώ ανέβηκα πάνω όταν ήμασταν μαζί? Όχι, όχι. Ανθρώπινα καθόλου δεν το πιστεύω. Ήμασταν εκεί πέρα. Πιστεύω όμως ακράδαντα, επειδή είδα ξανά το βίντεο, ότι ο Τριαντόπουλος έχει πάρει εντολή να συγκαλύψει. Και θέλω να απευθυνθώ από την εκπομπή σας στον Κώστα Αγοραστό και να του πω, ενώπιον και του λαού που μας ακούει και ενώπιον και των συγγενών που μας βλέπουν, να πει ολόκληρη την αλήθεια. Διότι εγώ ανατρίχιασα όταν διάβασα αναρτήσεις συγγενών, με συγχωρείτε, να λένε ότι βρήκανε υπολείμματα ανθρώπινων μελών μετά. Στο άλλο σημείο στο που πήγαν κουλούρι, τα παγόνια, όταν βάλανε τα σκυλιά με δική τους πάλι. Ελάτε κύριε Καθαρασόπουλε για να κλείσουμε. Είδατε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ένα το θέμα. Είναι πολλαπλά τα ζητήματα τα οποία συντέλεσαν σε αυτή τη μη ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και η έλλειψη συστημάτων και ένα υπέργυρο προσωπικό αποδυναμωμένο, τελείως και εντατικοποιημένο, άρα επιρρεπές στο ανθρώπινο λάθος. Και τρίτον, να μην γνωρίζει κανείς, γιατί δεν ελέγχονται, τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ευθύνη του κράτους να τα διασφαλίσει και τα τρία αυτά ζητήματα, τότε ποιανού είναι ευθύνη? Και αν λέμε ότι οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη, τότε ποιος έχει ευθύνη? Ο υπάλληλος, η εργοσέ, η οποία είναι άντρο των διαφόρων λόμπι που δημιουργήθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ξέραν όλοι οι υπουργοί ότι είναι άντρο το λόμπι? Ότι υπάρχουν στελέχη στην εργοσέ που εκπροσωπούν συμφέροντα επιχειρηματικών ομήλων? Πρέπει να σταματήσει και αυτή η μάχη που υπάρχει σήμερα λοιπόν, μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Έτσι, γιατί υπάρχει, γιατί προσπαθούν ακριβώς να μην δουν με τη βασική αιτία. Γιατί και δίκτυο υποδομής δεν υπάρχει και δεν συντηρείται αυτό το δίκτυο υποδομής και το ανθρώπινο δυναμικό είναι λοιπές. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αναδειχθεί και να αποκαλυφθεί. Και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μία κουβέντα μόνο. Ναι, αν δεν λεγόταν Καραμαλής και λεγόταν Πλεύρης, θα τον το άνδεντρο, το άνδεντρο το 17 σε αυτό το αποδέθηκε. Εάν δεν λεγόταν Καραμαλής και λεγόταν Πλεύρης ή ένας άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να είχε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών εκείνες τις στιγμές, θα είχε πάει στη δικαιοσύνη. Έχουμε απαντήσει για ποιο λόγο τα στοιχεία τα οποία ήρθαν. Τώρα, για να κλείσουμε, κύριε Παπά, με συγχωρείτε, να πάμε και στο άλλο θέμα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ενόχληση για τις εμφανίσεις του Κασελάκη λίγο πριν το στρατό, λίγο μετά το στρατό, λίγο ενόχληση, με την παρέλαση. Ενόχληση υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, διότι έχουμε μια ηγεσία η οποία μπορεί να επικοινωνεί με ακροατήρια τα οποία μέχρι πρώτην είχαμε δυσκολία να έρθουμε σε επαφή. Και δεν το λέω τώρα. Δεν το λέω αστειευόμενος. Αν δείτε τους λογαριασμούς TikTok των πολιτικών αρχηγών, θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβολή. Και εκεί, ξέρετε, μπορεί να είναι ενοχλητικό και για εμάς που είμαστε χρόνια στην πολιτική και για τα παραδοσιακά μίντια. Υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο δεν διαμεσολαβεί την ενημέρωσή του από τα παραδοσιακά κανάλια. Αν είναι πρόβλημα αυτό ή δεν είναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τα βίντεο του Κασελάκη για τα TikTok σας αρέσουν? Είναι TikTok βίντεο, όπως πρέπει να είναι τα TikTok βίντεο. Δεν ξεφεύγει κάποιες φορές, γιατί θα σας το πω, γιατί έκανε μια δίκη. Ελάτε, παιδιά, όχι, να σας πω κάτι. Ακούστε να δείτε. Η Καλλιόπη και ο Κούλης, εκεί θεωρείται ότι ξεφεύγει κάποιες φορές. Ακούστε να δείτε. Τα TikTok βίντεο έχουν ένα χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι τα TikTok βίντεο, έχω δει τον Γιώργο Λιάγκα. Έχω δει και τον κύριο Μητσοτάκη να φοράει κάτι καπελαδούρες λίγο ακατάσχετες, ας πούμε, και να αυτοσαρκάζεται ακραία για να λειτουργήσει αυτό το μέσο όπως πρέπει να λειτουργεί. Νομίζω ότι όποιος θέλει
θέλει, ας πούμε, ναι, κάτι να πει για το... Τα στελέχη σας λένε ότι, παιδιά, εδώ ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει μόνος του. Εμείς δεν υπάρχουμε. Εντάξει. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Έχει λειτουργήσει. Θα πάτε να το δείτε στην παρέλαση. Έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά. Και εδώ θέλω να σας πω ότι το συνέδριό μας καλώς αποφάσισε. Καλώς αποφάσισε. Θα κάνει παρέλαση. Τι είναι συνεδριό για το κόμμα μου. Ολοκληρώστε για να πω για την παρέλαση. Ότι καλώς αποφάσισε. Βάζει λόγια ο Πλεύρης από δίπλα. Εντάξει. Αποκοσία θα πει. Παρέλαση δεν μπορεί να πάει. Λέω λοιπόν ότι καλώς αποφασίσαμε να μην πάμε σε προεδρική εκλογή. Διότι μας έδωσε αυτό τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και το οικονομικό μας πρόγραμμα και την ευρωπαϊκή μας διακήρυξη. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Λοιπόν. Κύριε Πλεύρη, στα κέντρα εκπαίδευσης, όταν πέφτει με εθνική εορτή, οι νεοσύλλεκτοι κάνουν παρέλαση. Πρέπει να έχουν ορκιστεί. Έχουν ορκιστεί. Πώς οι νεοσύλλεκτοι, αφού οι νεοσύλλεκτοι. Δεν είναι έτσι. Πάντως για να μην αδικούμε την Καλλιόπη, γιατί υπόθηκε αυτό, είναι ωραία ιστορία πώς έχει βγει το Καλλιόπη. Τώρα δεν προλαβαίνουμε με την Καλλιόπη. Τιμούσε στην Ομόνοια που η Καλλιόπη βρισκόταν στο σημείο της τουαλέτας. Και όταν ρωτούσαν πού είναι η τουαλέτα, έλεγαν στην Καλλιόπη. Και κύριε Πάπα, επειδή είπατε κάτι, αν δεν λεγόταν κύριο Καραμαλής, δεν θα είχε τόσο στοχοποίηση από την Αφήστε αλληπορία. Τώρα, έχουμε 57 νεκρούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο, θα έλεγα. Καλό τριήμερο να έχετε, λοιπόν. Εμείς αύριο το πρωί.